Μια σημαντική συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε γνωστό ξενοδοχείο της Αρατινής μεταξύ παραγόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του Υφυπουργού Ανάπτυξης Γιάννη Μπούγα, της Δημοτικής Αρχής Τολοφόνος, δημάρχων και πολλοί κόσμου. Η σύσκεψη αυτή εργασίας είχε σαν κύριο αντικείμενο την δημιουργία ενός φράγματος, ενός νέου ταμιευτήρα νερού στον Χήμαρο, που αποτελεί ουσιαστικά όριο μεταξύ των δημοτικών διαμερισμάτων Αρατινής και Τολοφόνος. Υπεγράφει πρόσφατα η απόφαση από τον Υπουργό και σήμερα παρουσιάσαμε αυτό το έργο, το οποίο και η μελέτη αλλά και η κατασκευή θα χρηματοδοτηθεί από το τομεακό πρόγραμμα της 4ης κοινοτικής προγραμματικής περίοδου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έγινε η παρουσίαση του έργου πλήρως και σε πολιτικό αλλά και σε τεχνοκρατικό επίπεδο και μάλιστα είχαμε την ευκαιρία να απαντήσουμε και σε κάποιες ερωτήσεις, ανησυχίες αν θέλετε, του τοπικού πληθυσμού για την κατασκευή αυτού του έργου. Νομίζω ότι διασκεδάστηκαν, διότι οι απαντήσεις ήταν και πιστικές και τεχνικά ορθές. Πρόκειται για ένα μείζωνος σημασίας έργο, το οποίο θα βοηθήσει στην ανάπτυξη όλης της περιοχής του Δήμου, όχι μόνο στο επίπεδο της άρδευσης, αλλά και της ίδρυυσης της περιοχής, κυρίως στο επίπεδο της ανάπτυξης. Πρόκειται να δημιουργηθεί στη λίμνη ένα οικοσύστημα, στην τεχνητή λίμνη, και βέβαια πέριξ της λίμνης μεγάλες, πολύ μεγάλες δυνατότητες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και άλλου είδους ανάπτυξης, που όπως είπα και μέσα δεσμεύτηκα να γίνει μια πρόσθετη μελέτη σύν το χρόνο και όσο προχωράμε προς την κατασκευή, η οποία θα καταδείξει τις δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής πέριξ της τεχνητής λίμνης και του φράγματος. Ευελπιστώ ότι στα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουν τεθεί από την ίδια την απόφαση θα είμαστε πολύ νωρίτερα, πιστεύω, διότι εάν η μελέτη ολοκληρωθεί εντός του 2010 μπορούμε άμεσα να ξεκινήσουμε την κατασκευή. Στα χρονοδιαγράμματα λοιπόν θα είμαστε ακριβείς. Τα κονδύλια που απαιτούνται έχουν εξασφαλιστεί και θέλω να πω και δημόσια ότι βρήκαμε πολύ μεγάλη συμπαράσταση και από την τωρινή αλλά και από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διότι τα δύο μεγάλα για το νομό έργα, ένα είναι το φράγμα της Τολοφόνος και το άλλο είναι η άρδευση του Ελαιώνα, εντάχθηκαν στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου, καθώς επίσης δόθηκε δυνατότητα και στους 12 δήμους του νομού μας να προτείνουν δύο έργα μέχρι του ποσού του 1.200.000 ευρώ, έτσι ώστε να μπορούν να κατασκευαστούν από τα χρήματα που θα δώσει το Υπουργείο Γεωργίας, το παλαιό Υπουργείο Γεωργίας. Θα πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο για την πραγματοποίηση αυτού του έργου, του ονείρου, που κάποιοι το αποκαλούσαν όνειρο, σαν όνειρο το έβλεπαν. Είναι ένα έργο αναπτυξιακό, είναι έργο όχι σωτήριο, έργο ζωής θα πω, γιατί με τις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε, που άλλαξαν πάρα πολύ οι κλιματολογικές καταστάσεις, δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το απότερο μέλλον. Γι' αυτό και πρέπει και εμείς να λαμβάνουμε τα μέτρα μας, όπως κάνουν και σε πολλές περιοχές της χώρας, αλλά και παγκόσμια. Γι' αυτό κάνουμε να προχωρήσουμε σε αυτό το έργο, το φράγμα, το οποίο θα εμπλουτίσει τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής μας, θα δυναμώσουν οι πηγές, οι γεωτρείς που υπάρχουν, αλλά και θα ποτιστούν οι ελαιώνες της Τολοφόνας, Πανόρμου, Αγίου Νικολάου, Αγίου Σπυρίδωνα, μέχρι εκεί που μπορούμε και υπάρχουν δυνατότητες για να ποτίζονται. Εγώ χαίρομαι να διαπιστώνω πως πράγματι γίνονται τέτοια έργα, ειδικά στη Δωρίδα, γιατί πιστεύω πως πράγματι ήταν μια περιοχή η οποία ήταν, πραγματικά είχε μείνει πίσω στην ανάπτυξη. Αυτό θεωρώ πως είναι ένα πολύ καλό έργο, αναπτυξιακό έργο, το οποίο θα αλλάξει Άρδιν και το ορεινό τμήμα του Δήμου Τολοφόνος σε ανάπτυξη, όχι μόνο επειδή θα αρδεύουν την περιοχή, αλλά επειδή έχει δίνει μεγάλες δυνατότητες σαν αρδευτικό έργο για ανάπτυξη στο περιβάλλον χώρο του ταμιευτήρα. Παρά τις αντιρρήσεις από διάφορους τοπικούς παράγοντες, το έργο θα προχωρήσει κανονικά και θα είναι ύψους 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο σημείο που θα γίνει το φράγμα υπάρχει το κτήμα του πατέρα μου και το δικό μου και του αδερφού μου και όλων των άλλων. Είναι περίπου. Σε ζήτησαν με απαλωτρίωση ενδεχομένως να γίνει κάτι. Ακόμα δεν μας ζητήσανε κάτι, είναι στις μελέτες και περιμένουμε, ας πούμε, να δούμε σήμερα τι θα γίνει μετά τη συνέντευξη εδώ και του κυρίου. Ξέρετε, κύριε Κατσούλη, μπορεί να αξιοποιηθεί κιόλας.
Εμείς το πρόβλημα δεν είναι να μην αξιοποιηθεί. Το πρόβλημά μας είναι να προστατέψει την κληρονομιά αντιπολιτιστική που έχουμε εκεί. Γιατί υπάρχουν παλιοί μήλοι, οι οποίοι είναι νεότερες νεότερων αρχαιοτήτων κλπ. Τα οποία πρέπει να προστατευτούν. Υπάρχει και τέτοιο θέμα. Βεβαίως υπάρχει και τέτοιο θέμα και είναι και ελαιόδεντρα τα οποία είναι 1500 ετών. Έτσι. Είναι 10 γενιές πίσω αυτό το πράγμα και είναι 200 στρέμματα. Δεν είναι ούτε ένα στρέμμα ούτε δύο. Είναι πνοή ζωής για 8 οικογένειες και προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να μας προστατέψουν.